Να επιστρέψουμε εδώ στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, και πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας με τον τομεάρχη οικονομίας, πρώην υπουργό, βουλευτή στα νότια της Β' Αθηνών, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος από εδώ, από τον φιλόξενο σταθμό του Contra Channel, αποφάσισε να μας πει πολλά που δεν γνωρίζουμε. Καλησπέρα σας, κύριε Παπά. Καλησπέρα, κυρία Γιάμαλη. Καλησπέρα, κύριε Σουμαγλίδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Νομίζω ότι θα κάνουμε μία επί της ουσίας κουβέντα. Θέλω να ξεκινήσουμε από την προανακριτική, κύριε Υπουργέ. Ακούσατε τον κύριο Τσοβόλα, ωστόσο εμείς που παρακολουθούμε το ρεπορτάζ τόσους μήνες, θυμόμαστε ότι στην προανακριτική είχατε κατηγορηθεί για ψευδορκία μετά τα ερωτήματα που σας είχε θέσει ο κύριος Πλεύρης και μετά τη δημοσιοποίηση των ηχογραφήσεων Μιονή. Ωστόσο στο πόρισμα δεν φαίνεται να υπάρχει αναφορά σε εσάς. Πώς θα κινηθείτε λοιπόν? Ένα σχόλιο για όσα είπε ο Δημήτρης Τσοβόλας. Mm-hmm. Νομίζω τα είπε όλα. Κατά το Τσοβόλα, πες τα όλα. Και αναρωτιέμαι κι εγώ, επειδή. Δώστα ήταν εκείνο, βέβαια. Ναι, ναι. Τώρα τα είπε όλα όμως. Και επειδή τα είπε όλα, αναρωτιέμαι κι εγώ, επειδή βρέθηκα σε αυτή την επιτροπή μέσα, εάν τηρήθηκε κάποιος κανόνας στοιχειωδός. Και πολύ φοβάμαι ότι θα πρέπει να ψάξουμε το μικροσκόπιο για να διαπιστώσουμε εάν τα προβλεπόμενα σε οποιαδήποτε στιγμή της διαδικασίας στηρίχθηκαν. Αρνήθηκαν στον βασικό αναφερόμενο στην υπόθεση να φέρει τους μάρτυρες της επιλογής του. Κρύφτηκαν μάρτυρες. Δεν λάβαν υπόψη την ομολογία της Νοβάρτης. Είναι να θυμίσουμε στον κόσμο ότι εδώ ξεκίνησε μια επιτροπή για να διακριβώσει εάν υπάρχει σκευωρία περί την Νοβάρτης. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, αυτή η επιτροπή άλλαξε στο δρόμο. Και γιατί άλλαξε? Διότι αποδείχθηκε ότι η Νοβάρτης κάθε άλλο παρασκευωρία ήταν. Η Νοβάρτης είναι ένα σκάνδαλο ομολογημένο από την ίδια την εταιρεία. Προσέξτε. Να μην το ξεχνάει αυτό ο κόσμος που μας ακούει. Η Νοβάρτης. Υπάρχουν και οι αποφάσεις. Η Νοβάρτης έχει ομολογήσει ενώπιον του Αμερικανικού Δημοσίου και ήρθε σε συμβασμό για να μην πάει σε δίκη ότι στελέχη της χρημάτισαν, συνωμότησαν και έκανε και άλλες παράνομες ενέργειες για να ευνοηθεί η εταιρεία τους. Τώρα, το γεγονός ότι δεν με αναφέρει το πόρισμα, νομίζω ακριβώς αποτυπώνει ότι εδώ πέρα υπήρξε μια εκστρατεία λάσπης για την οποία θα κληθούν να λογοδοτήσουν. Και θα κληθούν να λογοδοτήσουν όχι μόνο πολιτικά. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θέλω να το πω με ευθύτητα. Έτσι. Θα κινηθείτε νομικά δηλαδή? Κυρία Γιάμαλη, εγώ με κανέναν από τους κυρίους, μερικοί εκ των οποίων είναι και υπόδικοι, δεν έχω προσωπικές διαφορές. Και ούτε βρέθηκα σε αυτή την επιτροπή ως πρόσωπο. Βρέθηκα ως τέλεχος μιας παράταξης η οποία υπηρέτησε μια πολιτική. Και συλλογικά, συντεταγμένα και πολιτικά θα πάρουν την απάντησή τους. Και θα την πάρουν πάρα πολύ σύντομα και θα είναι μια απάντηση από την οποία νομίζω θα βγάλει ο κάθε ένας που παρακολουθεί αυτές τις δυσόδεις εξελίξεις, το γεγονός ότι υιοθετούνται πρακτόρικες πρακτικές, ότι εργαλειοποιούνται αυτές οι πρακτικές, ότι νομιμοποιούνται αυτές οι πρακτικές, θα λάβουν όλοι τις απαντήσεις τους. Και δεν θα ξεφύγουν. Ο κόσμος, η κοινή γνώμη, κύριε Παπά, είναι αρκετά μπλεγμένος, γιατί δεν μπορεί να παρακολουθήσει, είναι αδύνατον ακόμα και εμείς οι δημοσιογράφοι προσπαθούμε με πολύ κόπο πράγματι να παρακολουθήσουμε τη διεύρυνση του κατηγορητηρίου καταρχήν, το πώς ήρθε και στην Επιτροπή ο κύριος Μιονή για μια άλλη υπόθεση, δεν έχει σχέση, αν θυμάμαι καλά και αν έχω καταλάβει καλά. Όχι, καταρχήν, δεν έχει καμία σχέση με την Νοβάρτη. Ο κύριος Μιονής ήρθε πριν γίνει η διεύρυνση του κατηγορητηρίου. Ναι. Άρα θα έπρεπε εκεί πέρα να εξετάζονται μάρτυρες οι οποίοι αφορούν αυτή την υπόθεση. Δεν ήταν αυτή η συγκυρία, ήταν απλώς ένα στήσιμο. Ένα στήσιμο το οποίο ήταν πάρα πολύ καλά σχεδιασμένο. Ένα στήσιμο το οποίο αποδείχθηκε από τις ερωτήσεις τις οποίες δέχτηκα εγώ. Από τον κύριο Πλεύρη. Βεβαίως, από τον κύριο Πλεύρη, ο οποίος είναι προφανές. Αν είχατε καταφερθεί, αν είχατε ζητήσει. Είναι προφανές ότι ο κύριος Πλεύρης γνώριζε το περιεχόμενο της μαγνητοφωνημένης συνομιλίας. Είναι απολύτως προφανές αυτό. Από την άλλη, και εσείς είχατε απαντήσει διαφορετικά. Είχατε πει ότι ουδέποτε ζητήσατε. Βέβαια. Εγώ ερωτήθηκα εκεί, κυρία Γιάμαλη, εάν εκβίασα, εάν πίεσα, εάν έκανα. Τίποτε τέτοιο δεν προκύπτει.
Αντίθετα, και νομίζω ότι. Και εγγράφος, νομίζω. Και, μα νομίζω ότι και το κοινό σας, το οποίο είναι ενημερωμένο κατά τεκμήριο, εάν δει αυτά που αποκαλύφθηκαν, θα καταλάβει και ποιο ήταν το πνεύμα και, ποια ήταν η ατμόσφαιρα αυτής της συζήτησης. Επειδή μιλήσατε για μηνύσεις, θέλω να σας ρωτήσω, θα κινηθείτε νομικά και κατά του κυρίου Μιονή, γιατί γνωρίζω ότι στην Κύπρο η ηχογράφηση είναι κακούργημα. Είναι κακούργημα. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε. Εξελίξεις. Μάλιστα. Ναι. Το σημειώνουμε. Έχετε κάτι έχουμε... επί της προανακριτικής? Ναι, αν και η υπόθεση, επειδή τώρα διαβάζει ο κόσμος και την υπόθεση Καλογρίτσα, τις διαφωνίες που εκφράζει εν πάση περιπτώσει ο κύριος Καλογρίτσας σε μια ποινική υπόθεση. Πώς εμπλέκονται όλα αυτά? Εμπλέκονται τελικά? Έχουν σχέση με αυτή την προανακριτική? Εδώ πέρα νομίζω ότι... Εσείς που ξέρετε, κοιτάξτε, το θέμα... Εδώ πέρα είναι ένας αχταρμάς λάσπης, μέσω του οποίου πάει να ξεφύγει η Νέα Δημοκρατία από τα μεγάλα προβλήματα. Δεν θα πάμε εμείς στην ευκολία εδώ απλώς να πούμε ότι κάνει η Νέα Δημοκρατία μια προσπάθεια να αποφύγει την επί της ουσίας συζήτηση των μεγάλων προβλημάτων. Θα μιλήσουμε και για αυτά τα οποία επιθυμούν. Η ιστορία αυτή πάει πίσω στο 2016. Θυμάστε το τι έχω υποστεί και εγώ ο ίδιος για το ζήτημα των τηλεοπτικών αδειών. Να ξεκινήσουμε να πηγαίνουμε εκεί, κύριε Παπά. Παρακαλώ. Να ανοίξουμε λίγο και αυτό τον φάκελο εντός εισαγωγικών Καλογρίτσα. Η πρώτη ερώτηση δεν μπορεί να είναι άλλη από το γιατί, ενώ όλοι σας κατηγορούσαν για την υπόθεση Καλογρίτσα, εσείς για όλο αυτό το διάστημα παραμείνατε σιωπηλός. Πράγμα το οποίο οι πολιτικοί σας αντίπαλοι κατάλαβαν, κατανόησαν ως αποδοχή ενοχής. Θυμάμαι, 9 Ιουλίου στο Ωμέγα, ο κύριος Γεωργιάδης είχε πει ότι κρύβεστε και ότι αποδέχεστε τις κατηγορίες Καλογρίτσα δια της σιωπής. Γιατί μείνατε λοιπόν σιωπηλός αυτό το δεκαήμερο περίπου? Θα σας πω, κοιτάξτε να δείτε, εγώ δεν θα βγαίνω να μιλάω κάθε φορά που μου το ζητάει ο κύριος Γεωργιάδης. Θα βγαίνω να μιλάω όποτε κρίνω, και εγώ και η παράταξή μου, ότι πρέπει να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις. Mm-hmm. Εδώ είμαστε λοιπόν να τα συζητήσουμε όλα. Δεν διευκολύνθηκε την τελευταία φορά που βρέθηκε αντιμετωπισμένα σε άλλο κανάλι ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω να το θυμάται αυτό, έτσι δεν είναι? Και σε κάθε περίπτωση εμείς δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε. Να κρύψουν έχουν άλλοι. Επειδή γυρνάτε στο 2016 και επειδή εσείς το βάλατε στην κουβέντα, αναγκαστικά γυρνάμε πάντα στην επίμαχη αυτή περίοδο. Με ορίζοντα το διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες, εμφανίζεται στο, θυμόμαστε όλοι, στο πολιτικό προσκήνιο, έτσι πολύ εμφατικά, ο κύριος Καλογρίτσας. Μπορείτε να μας αποσαφηνίσετε πώς γνωριστήκατε, πώς βρέθηκε στο δρόμο σας και πώς κατέληξε να είναι συνομιλητής σας? Ο κύριος Καλογρίτσας, όπως και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι, ναι, για τις τηλεοπτικές άδειες, είχαν και τις θεσμικές επαφές, οι οποίες προβλέπεται ακριβώς να υπάρχουν. Δεν ήταν ένα άγνωστο πρόσωπο στα ελληνικά πολιτικά πράγματα. Ήταν εκδότης της εφημερίδας Πρώτη. Δεκαετία, πολύ, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Τέλη δεκαετίας του 80, αρχές δεκαετίας του 90. Όχι, ούτε καν στη δεκαετία του 90 δεν πήγε αυτό. Είχε μπει στις πρώτες τηλεοπτικές άδειες, πρέπει να θυμίσω. Ήταν συνέδριος του κυρίου Κυριακού στον Αντένα, στην πρώτη έκδοση υποτιθέμενων αδειών, διότι η αδειοδότηση εκεί πέρα δεν είχε κανένα κανόνα, απλώς αποδόθηκαν οι άδειες. Ήταν σε πάρα πολλά δημόσια έργα, πολύ πριν ο ΣΥΡΙΖΑ γίνει κυβέρνηση, και βεβαίως εξέφρασε ένα ενδιαφέρον για την συμμετοχή του στο διαγωνισμό των τηλεοπτικών αδειών, τον οποίο διοργανώσαμε εμείς, και με βάση αυτόν τον διαγωνισμό, διότι θέλω να θυμίσω ότι η ιδιωτική τηλεόραση στην Ελλάδα υπάρχει από το 1989, για πρώτη φορά έγινε η αδειοδότηση και τηρήθηκε το Σύνταγμα με το δικό μας νόμο. Κύριε Παπά, με το χέρι στην καρδιά, γιατί έχουμε διαβάσει πάρα πολλά. Θέλατε εσείς να φτιάξετε η πρώτη φορά αριστερά, να φτιάξει ΣΥΡΙΖΑ TV, να φτιάξει ένα κανάλι το οποίο θα είναι φύλλα προσκύμενο στον ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τον κύριο Καλογρίτσα, και μήπως όπως σας προσάπτουν τελικά ο περιορισμός των αδειών στις 4 είχε σκοπό να ελέγχετε εσείς το 25%? Πάμε λίγο. Ο κύριος Καλογρίτσας και εκείνο τον καιρό ήταν συνέδριος του κύριου Θεοδωρικάκου. Ναι. Τώρα έχει δικηγόρο τον κύριο Λοβέρδο και τα περισσύριζα τσάνελ, νομίζω. Εντάξει, τώρα, και φιλικές σχέσεις με τον κύριο Σπίρτζιο. Βεβαίως, αλλά αυτές δεν ενοχοποιούνται. Και ξέρετε, εμείς δεν έχουμε ούτε εγκύτητες, ούτε αντιπαλότητες. Εμείς βάζουμε τους κανόνες. Όταν κυβερνούσαμε, βάλαμε τους κανόνες. Και αποδείξαμε ότι αυτοί εφαρμόζονται για τους πάντες. Mm-hmm. Όταν λοιπόν ο κύριος Καλογρίτσας δεν κατάφερε να καταβάλει την πρώτη δόση, κατά τα προβλεπόμενα στον άρτιο διαγωνισμό τον οποίο διοργανώσαμε, εξέπεσε και το κράτος παρακράτησε και την εγγυητική επιστολή την οποία είχε καταβάλει. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά
Και πολύ φοβάμαι ότι και ορισμένα. Μήπως αναγκαστήκατε να το κάνετε αυτό, υπάρχει, γιατί ήταν έτσι οι κανόνες. Με τους κανόνες όμως. Προσέξτε να δείτε, θα μπορούσαμε τους κανόνες να τους κάνουμε πάρα πολύ πιο χαλαρούς, κύριε Σουρμαλίδη. Και να πούμε ότι όποιος δηλώσει και κάνει το χτύπημα το καλό στον διαγωνισμό από τον οποίο θα εισέπρατε το κράτος 250 εκατομμύρια είναι αυτόμάτα αδίωχος. Δεν κάναμε αυτό. Όπως ευνοήσατε τον κύριο Καλογρίτσα να βρει λεφτά. Είχατε προνομιακές επαφές με τον κύριο Καλογρίτσα? Προνομιακές επαφές δεν είχαμε κανέναν. Λεφτά προνομίες. Να πάμε στα δημοσιεύματα και στα email με τις SSE. Αυτό εντάξει. Αυτά είναι στα επίπεδα του Κουτσομπολίου. Από το Λίβανο, από δεν ξέρω εγώ του. Αυτά νομίζω. Αυτά είναι στα επίπεδα του Κουτσομπολιού και να σας πω και το εξής. Εμείς ενθαρρύναμε πάρα πολλούς εκείνο τον καιρό να επενδύσουν στην ελληνική τηλεόραση. Είχατε συναντηθεί όχι... δηλαδή και με άλλους υποψήφιους καναλάρχες? Με όλους έχω συναντηθεί ξανά και ξανά. Και αυτή ήταν και η υποχρέωσή μου. Κατέθεταν τα αιτήματά τους. Πολλές φορές τα αιτήματά τους ήταν ασύμβατα με αυτό που εμείς καταλαβαίναμε ως δημόσιο συμφέρον. Να σας πω ένα παράδειγμα. Και αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί να το καταλάβει ο καθένας. Όταν υπάρχει μια αγορά, οι συμμετέχοντες σε αυτή την αγορά είναι λογικό να επιθυμούν να την κρατούν κλειστή και να μην πληρώνουν για την άδεια να συμμετέχουν σε αυτή την αγορά. Mm-hmm. Αυτά ήταν δύο ακλόνητα έτσι, επιχειρήματα και αιτήματα που έρχονταν τότε από τις ιδιοκτησίες των τηλεοπτικών σταθμών. Ήταν ασύμβατα όμως με το δημόσιο συμφέρον όπως εμείς το αντιλαμβανόμασταν. Και θα σας έλεγα και κάτι γενικότερο. Γιατί με τη δική μας διακυβέρνηση μόνο δόθηκαν άδειες και κλήθηκαν να πληρώσουν τίμημα? Οι προηγούμενοι υπουργοί που κρατάγανε το χαρτοφυλάκιο αυτό, ο κύριος Βενιζέλος, ο κύριος Ρουσόπουλος. Γιατί δεν πρέπει να έρθουν εδώ στο Contra Challenge να εξηγήσουν γιατί δεν συνέβη αδειοδότηση? Γιατί δεν συνέβη αδειοδότηση λοιπόν επί των ημερών τους? Εγώ έχω υπογράψει, όχι ως πρόσωπο, αλλά ως υπηρετών τη συγκεκριμένη πολιτική της κυβέρνησης, να καταλογιστούν φόροι οι οποίοι έπρεπε να εισπραχθούν και δεν εισπράττονταν. Το τέλος διαφήμισης και τα τέλη χρήσης συχνοτήτων δεν εισπράττονταν. 10 με 15 όμως εισπράξαμε 150 εκατομμύρια ευρώ. Και ξέρετε, κάποιοι κύκλοι. Αυτό είναι που δεν συγχωρούν. Και με αυτό... Δεν συγχωρούν δηλαδή ότι δείξαμε πως τα συμφέροντα της δημοκρατικής πολιτείας και του λαού, όπως τα αντιλαμβάνεται η εκλεγμένη κυβέρνηση, δεν θα κάμπτονται από τα μερικά και ιδιωτικά συμφέροντα. Κύριε Παπά, με αυτό πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε με τα email, τη διαφωνία της εταιρείας SSE με τον κύριο Καλογρίτσα και όλα αυτά περί White House. Διάλειμμα, δύο λεπτάκια και επανερχόμαστε με τον Νίκο Παπά, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, είναι το Κόντρα 24, είναι κοντά μας ο κύριος Παπάς για να συζητήσουμε τα όλα όσα ακούγονται και γράφονται και την πολιτική κόντρα που έχει ξεσπάσει με αφορμή τα δημοσιεύματα. Κύριε Παπά, μας είπατε νωρίτερα ότι δεν είχατε προνομιακές σχέσεις με καναλάρχες, υποψήφιους καναλάρχες, αλλά συζητούσατε με όλους. Ωστόσο, είδαν τις προηγούμενες ημέρες το φως της δημοσιότητας διάφορα email αλλά και ρεπορτάζ, τα οποία δείχνουν πως ο Λιβανέζικος κολοσσός SSE ήταν σε στενή επαφή με την εταιρεία τοξότης συμφερόντων κυρίου Καλογρίτσα, ώστε οι Λιβανέζοι να χρηματοδοτήσουν τον κύριο Καλογρίτσα. Εσείς αρνείστε ότι υπήρχε δική σας διαμεσολάβηση ώστε ο κύριος Καλογρίτσας να χρηματοδοτηθεί από τον Λιβανέζικο κολοσσό και να συμμετάσχει στον διαγωνισμό για τις τηλεοπτικές άδειες? Κυρία Γιάμαλη, κοιτάξτε, εδώ υπάρχει μια αστική διαφορά η οποία γίνεται μια επιχείρηση να πολιτικοποιηθεί. Mm-hmm. Το πώς θα συνεργάζονται δύο ιδιωτικές εταιρείες, αυτό μας αφορά πάρα πολύ λίγο. Αναφέρεσαι στην αγωγή σημείο, στο Πρωτοδικείο Αθηνών και στο δικαστήριο της Ελβετίας. Δεν θα τη σχολιάσω καθόλου. Uh-huh. Λοιπόν, σε ποιο σημείο μας αφορά? Μας αφορά ως πολιτεία, όχι μόνο ως Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής τότε που έκανε και τον σχετικό διαγωνισμό, εάν τα λεφτά τα οποία θα έρχονταν ήταν λεφτά τα οποία μπορούσαν να δικαιολογηθεί ότι είναι από νόμιμες δραστηριότητες. Τι κάνουμε λοιπόν? Ζητάμε να κατατεθούν εγγυητικές από ελληνικά τραπεζικά ιδρύματα ή τραπεζικά ιδρύματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Για 3 εκατομμύρια μαύρο χρήμα. Δεν μπορεί να ευσταθεί, δεν μπορεί να γράφτηκε αυτό το πράγμα. Εάν γράφτηκε, είναι άστοχο και νομίζω ότι εάν έχει γραφτεί, θα πρέπει η Τράπεζα της Ελλάδος να επιληφθεί. Γιατί? Η οποία, να σας πω γιατί. Διότι όταν εκδίδεται μια εγγυητική επιστολή αυτής της κλίμακας, και η Ρυθμιστική Αρχή, αλλά και η Τράπεζα η οποία την εκδίδει, εγγυάται ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Έτσι δεν είναι? Εάν υπάρχει τέτοια υποψία, υπάρχουν άλλες αρχές οι οποίες πρέπει να ασχοληθούν. Δεν ήσασταν εσείς ο αρμόδιος ότι μπορούσατε εκείνη τη στιγμή να κάνετε? Σε κάθε περίπτωση, σας είπα ακριβώς, επειδή εμείς τι θέλαμε, θέλαμε την απόλυτη διαφάνεια και την εγγύηση ότι τα χρήματα τα οποία εισδραίουν στην αγορά που λέγεται τηλεοπτική αγορά ελληνική, να είναι χρήματα καθαρά.
ελήφθησαν αυτά τα μέτρα, με τις κρυστάλλινες διαδικασίες έγινε ο διαγωνισμός και βεβαίως είχε και αλλεπάλληλα φίλτρα από τα οποία δεν μπορούσαν όλοι να περάσουν. Τον κύριο Καλογρίτσα τον έχετε συναντήσει όπως και άλλοι μόνο. Και αυτόν και όλους τους υποψήφιους. Όλους τους υποψήφιους. Είχατε επισκεφθεί και στα γραφεία του κυρίου Καλογρίτσα, είχατε βρεθεί εκεί? Έχουμε πάρα πολλές φορές βρεθεί και με όλους τους υποψηφίους, σας το είπα. Ήταν και ο κύριος Τσίπρας εκεί ποτέ σε κάποια συνάντηση με τον κύριο Καλογρίτσα ή με άλλους υποψηφίους? Νομίζω ότι... Και αυτά έχουν γραφτεί, και αυτά τα ερωτήματα έπανε, κύριε όμως, Παπά. Εδώ υπάρχει και ένα ζήτημα αρχής, ότι εγώ δεν πρόκειται να ακολουθήσω το βηματισμό του Κουτσομπολιού σε καμία των περιπτώσεων. Άρα. Και θέλω να μου πει και να, εάν υπάρχει κάποιο τεκμήριο, ότι εμείς δεν υπηρετήσαμε τα συμφέροντα του δημοσίου. Λοιπόν, πολλοί μπορούν να γυρνάνε δεξιά και αριστερά και να λένε ότι είναι φίλοι μας. Απέναντι στον νόμο, όσο ήμασταν εμείς κυβέρνηση, ήταν όλοι ίσοι. Και αυτό το αποδείξαμε και νομίζω και όχι μόνο στο δικό μου Υπουργείο και αλλού. Στα email που έχουν δει το φως της δημοσιότητας γίνεται αναφορά σε κωδικές ονομασίες White House, White Porsche, που παραπέμπουν σύμφωνα με τον κύριο Καλογρίτσα και τις απαντήσεις που ο ίδιος έχει δώσει στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχετε εικόνα εσείς που αναφέρονται αυτά? Σας εξηγώ ότι ο καθένας μπορεί να υποστηρίζει ό,τι επιθυμεί. Mm-hmm. Είναι μια αστική διαφορά μεταξύ δύο εταιριών. Έχουν προσφύγει, εξ όσων γνωρίζω, και στο διαιτητικό δικαστήριο, το οποίο έβγαλε μια σχετική απόφαση. Είναι στο μεγαλύτερα... ελβετικό διοικητικό δικαστήριο. Είναι, έχει έδρα το Παρίσι. Έγινε με ελβετικό δίκαιο, αν θυμάμαι καλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι υπάρχει μια αστική διαφορά μεταξύ δύο εταιριών, την οποία δεν υπάρχει περίπτωση εγώ να σχολιάσω. Δεν είναι ένα ζήτημα το οποίο μας αφορά αυτή τη στιγμή. Ο καθένας μπορεί να καταθέτει οποιοδήποτε ισχυρισμό θέλει. Τώρα μπούμε εμείς σε μια διαδικασία. Είναι πολύ σαφής η απάντησή σας. Καταλαβαίνω ότι απορρίπτεται τους ισχυρισμούς του κυρίου Καλογρίτσα. Ένας από τους ισχυρισμούς όμως του κυρίου Καλογρίτσα που έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις είναι ότι με εντολή δική σας δόθηκαν τα χρήματα, τα εκατομμύρια αυτά, στην εφημερίδα Documento. Από την άλλη, ο κύριος Μιονή, για να το βάλω όλο, σας κατήγγειλε ότι τον πιέζατε μέσα από τις ηχογραφίες που ακούσαμε να μεσολαβήσει ώστε ο κύριος Παπασταύρου να δώσει εντός εισαγωγικών την κυρία Γκραμπόφσκη. Και αναρωτιέμαι, κύριε Παπά, μήπως είναι καλή στιγμή να προχωρήσετε σε μηνύσεις αν όλα αυτά που λέγονται δεν ισχύουν? Θέλω να σας παραπέμψω στην πρώτη απάντηση που έδωσα. Ότι θα κινηθείτε νομικά και επιφυλάσσετε. Θέλω να σας παραπέμψω λοιπόν στην πρώτη απάντηση την οποία έδωσα. Να σας πω ότι υπήρξαν αντιφάσεις σε αυτά που υποστήριξε ο κύριος Μιονής. Είναι απολύτως σαφές. Και βεβαίως προέκυψε και μια πραγματογνωμοσύνη η οποία έρχεται σε αντίθεση με αυτά που στην αρχή υποστήριξε. Με πάρα πολύ ενδιαφέρον θα περιμένουμε τις εξελίξεις. Τι με ρωτήσατε για τον κύριο Καλογρίτσα στην ίδια ερώτηση, με συγχωρείτε? Σας είπε ότι καταγγέλει μάλλον ότι τα χρήματα αυτά, τα 3 εκατομμύρια, δεν τα πήρε για το έργο. Το έργο ήταν η βιτρίνα ώστε να δοθούν τα χρήματα αρχικά στις άδειες και στη συνέχεια, αφού κατέπεσε. Θα πω κάτι, για να καταγραφεί. Έχει απαντήσει και η εφημερίδα για το σχετικό ζήτημα. Τα χρήματα αυτά ήταν δεσμευμένα από το ελληνικό δημόσιο από την 29η του Αυγούστου του 2016. Ναι. Μιλάμε για τα 3 εκατομμύρια. Μιλάμε για αυτά τα χρήματα, τα οποία ήταν δεσμευμένα και τα οποία απελευθερώθηκαν εφόσον ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να εφαρμοστεί η ακύρωση με την οριακή απόφαση που πήρε το ΣΤΕ για το διαγωνισμό. Οπότε πήραν όλοι τα χρήματά τους πίσω. Μάλιστα. Μέσα Γενάρη, μέσα προς τέλος Γενάρη, δεν θυμάμαι ακριβώς την ημερομηνία, αν δεν κάνω λάθος ήταν 19 ή 20 του μήνα. Αυτό έχω να πω, τα άλλα νομίζω θα έχω να δεις. Στην αρχή όμως, όταν βρέθηκαν τα 3 εκατομμύρια στο λογαριασμό του κυρίου Καλογρίτσα ή της εταιρείας του κυρίου Καλογρίτσα, αυτομάτως εκδόθηκε εγκυητική επιστολή και λέγεται και υπάρχουν όλες αυτές οι υπόνοιες ότι μεσολαβήσατε εσείς. Η κυβέρνηση. Κύριε Σομαλίδη, με συγχωρείτε, εδώ πέρα. Κάποιος από το Μέγαρο Μαξίμου άλλος. Υπάρχει αρμόδια τραπεζική αρχή. Δεν πιστεύω, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι υπήρξε κάποια παρανομία εκεί η οποία διέφυγε της προσοχής είτε της διοίκησης της Τράπεζας Αττικής είτε της ρυθμιστικής αρχής που λέγεται Τράπεζα της Ελλάδος. Δεν έχει ακουστεί τίποτα τέτοιο, ούτε έχει έτσι κατατεθεί με σοβαρότητα στο δημόσιο διάλογο κανένα τέτοιο επιχείρημα και νομίζω ότι αυτό είναι και ενδεικτικό του ότι εδώ πέρα υπήρξε μόνο μία προσπάθεια λάσπης στον ανεμιστήρα. Μάλιστα.
Πάμε να συνεχίσουμε, να κλείσουμε το θέμα Καλογρίτσα, να ανοίξουμε το άλλο θέμα. Γενικά είστε το πρόσωπο των ημερών, είναι γεγονός, κύριε Παπά. Εδώ είμαστε να τα πούμε όλα. Την προηγούμενη εβδομάδα είδε το φως της δημοσιότητας άλλο ένα ρεπορτάζ με φωτογραφία σας να βγαίνετε από ένα κυπριακό καφέ με τον κύριο Αρτεμίου. Ποια είναι η σχέση σας με τον εν λόγω δικηγόρο? Καταρχήν να πούμε το εξής. Είναι απολύτως προφανές ότι εγώ είχα φυσική παρακολούθηση όλο εκείνο το διάστημα. Σας παρακολουθούσαν. Είναι προφανές αυτό. Έχουν δημοσιευτεί φωτογραφίες μου με τηλεφακό από την επίσκεψή μου στη Νέα Υόρκη. Έχουν δημοσιευτεί αυτές οι φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν προ λίγων ημερών. Άσχετο, ασφάλεια είχατε ποτέ? Ασφάλεια είχαμε, εντάξει, ναι. Αλλά δεν, εγώ δεν πήγαινα. Καταρχήν, μιλάμε για μια επίσκεψη η οποία είχε προσωπικό χαρακτήρα. Και θέλω να σας θυμίσω ότι ήταν μάλιστα και για λίγο βάφτιση. Πριν τη. Ναι, γιατί ήταν για μια βάφτιση ενός πολύ καλού φίλου. Φιλικές σχέσεις έχω και με τον κύριο Αρτεμίου, ο οποίος είναι και μέλος τέλεχος του ΑΚΕΛ. Και εν πάση περιπτώσει δεν υπάρχει απολύτως τίποτα επιλείψιμο. Το μείζον κατά τη γνώμη μου είναι ότι αποδεικνύεται ότι ένας ενεργεία υπουργός της ελληνικής κυβέρνησης έχει φυσική παρακολούθηση. Και εδώ γύρεται μείζον ζήτημα κατά τη γνώμη μου. Και γύρεται μείζον ζήτημα, ξέρετε, όχι έχετε μόνο για αυτούς που... Έχετε εικόνα ποιος σας παρακολουθούσε? Επιτρέψτε μου να μην πω κάτι αυτή τη στιγμή. Επιτρέψτε μου να μην πω κάτι αυτή τη στιγμή, αλλά εγείρεται μείζον ζήτημα όχι μόνο για αυτόν που κάνει την παρακολούθηση, αλλά και για αυτόν που την εργαλειοποιεί. Διότι αυτός που την εργαλειοποιεί και είναι έτοιμος να την αξιοποιήσει πολιτικά, είναι και ηθικός αυτούργος αυτόματα της παρακολούθησης αυτής. Τώρα, το αν είναι και φυσικός αυτούργος, δηλαδή εάν η Νέα Δημοκρατία είχε σχεδιάσει και είχε οργανώσει αυτού του τύπου την παρακολούθηση, μένει να αποδειχθεί και να το δούμε. Θα είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Πέρα από τις πολλές λεπτομέρειες. Θα επαναλάβω ότι πάρα πολλές φορές ο κόσμος ξεχνάει και δεν μπορεί να παρακολουθήσει. Mm-hmm. Μένει όμως μια άχλη, μένει μια εικόνα. Ο Νίκος Παπάς ήταν και σε αυτή την υπόθεση, ήταν και στην άλλη υπόθεση, έβλεπε κόσμο και κοσμάκι. Ήσασταν ένα πρόσωπο που κάνατε τις δύσκολες δουλειές για το Μέγαρο Μαξίμου. Όλοι μπορεί ακούστε, να είναι απλοϊκή. Κύριε Σουρμελίδη, μπορεί είναι, να πάρα λέγεται, απλή. Είναι πάρα αλλά πολύ απλή. Λέγεται. Είναι πάρα... Και αυτό είναι το ερώτημα. Ήσασταν αυτός ο άνθρωπος. Είναι πάρα πολύ απλή ερώτηση. Είναι σαφές ότι όλοι οι υπουργοί κάνουν δύσκολες δουλειές. Και άλλοι λίγο πιο εύκολες, άλλοι λίγο πιο δύσκολες. Αλλά η διακυβέρνηση είναι μια δύσκολη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία μέσα στην οποία γεννώνται προβλήματα. Η προσωπική μου στοχοποίηση, πάντως, αν θέλετε την εκτίμησή μου, έχει να κάνει με το γεγονός ότι κάποιοι δεν συγχωρούν, όχι μόνο σε μένα προσωπικά, αλλά και στην παράταξη συνολικά, το γεγονός ότι σκαλίσαμε υποθέσεις οι οποίες βρωμάνε και ζέχνουν διασπάθηση του δημοσίου χρήματος. Διότι προσέξτε, τι αναδεικνύεται? Αναδεικνύεται ότι υπάρχει μια ανθρωπογεωγραφία η οποία είναι περίπου κοινή και στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ και στην υπόθεση της Νοβάρτης τώρα. Το θεωρείτε τυχαίο? Μήπως είμαστε ενώπιον μιας ομάδας ανθρώπων που εξειδικεύονται στο να φοροδιαφεύγουν, στο να ευνοούνται συμφέροντα, στο να μην υποστηρίζετε και να μην υπηρετείτε το δημόσιο συμφέρον? Και μήπως η εκδικητική μανία κάποιων απλώς τους κάνει να πετάνε τώρα λάσπη στον ανεμιστήρα? Από την άλλη όμως, κύριε Παπά, το ακούω από διάφορο κόσμο που δεν ασχολείται με την πολιτική με την ίδια ένταση που το κάνουμε εμείς που είναι η δουλειά μας και εσάς που είναι η πολιτική σας τοποθέτηση, η ζωή σας. Υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος λέει, εντάξει όμως, μήπως είναι όλοι οι ίδιοι, μήπως είναι και ο παπάς μπλεγμένος, μήπως τελικά όσοι ασχολούνται με την πολιτική λερώνουν τα χέρια τους. Σε αυτό τον κόσμο που δεν το ρωτάει με μικροπολιτική σκοπιμότητα, τι απαντάτε? Και για να το πάω και αλλιώς, με το χέρι στην καρδιά, αν μπορούσατε να κάνετε κάτι διαφορετικά στη συναντήση σας με τον κύριο Μιονή, στη συναντήση σας με τον κύριο Καλογρίτσα, θα αλλάζατε κάτι τώρα που ξέρετε τι έχει συμβεί? Κοιτάξτε, κυρία Γιάμαλη, πρώτον, για τις συναντήσεις τις πρώτες που αναφέρατε, έκανα και τη δημόσια την αυτοκριτική μου, οπότε εκείνη. Νομίζω ότι και συλλογικά το συζητήσαμε και έκλεισα ένα κεφάλαιο. Αλλά ο κόσμος πρέπει να έχει μάτια και αυτιά ανοιχτά και να καταλαβαίνει και να ψάχνει και λίγο κάτω από την επιφάνεια, να προσέχει πάρα πολύ ενδελεχώς και με λεπτομέρεια το τι του σερβίρεται, σε ποια στιγμή του σερβίρεται και το λόγο για τον οποίο του σερβίρεται. Ο Μιλόν υπέγραψε στο να πληρώσουν τα κανάλια 150 εκατομμύρια για φόρο διαφήμισης και τέλη χρήσης συχνοτήτων και βεβαίως υπηρετώντας την πολιτική της κυβέρνησης αποδείξαμε
ότι έπρεπε να καταβάλουν τίμημα για τις άδειες. 250 εκατομμύρια. Άρα αυτό πληρώνεται τώρα, λέτε. Ναι, νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι κύκλοι μας έχουν στοχοποιήσει ακριβώς για αυτό το ζήτημα. Και να σας πω και κάτι, διότι δεν το γνωρίζει ο κόσμος. Λένε ότι ακυρώθηκε ο διαγωνισμός που διοργανώσαμε εμείς κτλ. Η ομόφωνη απόφαση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, το οποίο όρισε το τίμημα των τηλεοπτικών αδειών σε αυτό το ύψος, των 35 εκατομμυρίων. Και το χώρισε μετά η πολιτεία σε 10 δόσεις. Το έκανε λαμβάνοντας υπόψη το αποτέλεσμα του διαγωνισμού μας. Και αν δείτε τη σχετική απόφαση που ορίζεται το τίμημα, έτσι είναι αυτό. Στα λαμβάνοντας υπόψη, γιατί κάθε δημόσιο έγγραφο ξεκινάει κάθε διοικητική απόφαση. Ανεξαρτήτως του αριθμού των αδειών, το ποσό. Ότι έπρεπε να μην υπολείπεται του ποσού το οποίο για πρώτη φορά στην ελληνική ιστορία τεκμηριώθηκε ότι μπορεί να εισπράξει το δημόσιο για τις τηλεοπτικές αδείες. Σε όλο αυτό τον κύκλο των κατηγοριών, των καταγγελιών, των αποκαλύψεων, όπως λέει αυτοί που σας κατηγορούν, υπάρχει κάπου κρατικό χρήμα? Τι εννοείτε? Είδατε εσείς κάπου μέσα σε αυτές τις καταγγελίες να σας κατηγορούν για... Όχι, δεν έχω ακούσει. Τέτοια κατηγορία δεν έχει. Δεν έχει τολμήσει να το ξέρει. Σας κατηγορούν λοιπόν ή υπονοούν, μάλλον, γιατί είναι και βαρύ το κατηγορούν, αλλά ή υπονοούν ότι η κυβέρνηση του Τσίπρα προσπαθούσε να κάνει διαμεσολαβήσεις, να εξυπηρετήσει κάποιους επιχειρηματίες, νομίζω, να φέρει επιχειρηματίες σε επαφή με άλλους. Ακούστε να δείτε. Υπήρχε και μια καταγγελία Μαρινάκη. Εντάξει. Και σας εξηγώ ότι όλα αυτά εμπίπτουν από τη μία μεριά στο επίπεδο ενός κουτσομπολιού και από την άλλη βεβαίως στην ειλικρινή δική μας προσπάθεια εκείνο τον καιρό να υπάρξουν ακόμα και συμφωνίες. Παροτρύναμε να υπάρξουν συμφωνίες που θα βεβαιώναν ότι δεν θα καθούν θέσεις εργασίας. Διότι υπήρξαν κανάλια εν λειτουργία, μίλαγαν όλοι με όλους. Δείτε λίγο τα ρεπορτάζ εκείνων των ημέρων. Υπήρξαν κανάλια εν λειτουργία τα οποία δεν πήραν άδεια. Οπότε, αν κλείνανε, θα είχαμε κόσμο στον δρόμο. Και να σας πω και κάτι. Όταν παραλάβαμε εμείς, ξέρετε πώς ήταν συνολικά οι εργαζόμενοι στα κανάλια Πανελλαδικής Εμβέλειας? 600 άτομα στο μόρφωμα της ΝΕΡΙΤ και 1.800 με διαρκώς μειούμενες εργασιακές και επιδεινούμενες εργασιακές σχέσεις στα κανάλια Πανελλαδικής Εμβέλειας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε, εργάζονται 5.500 άτομα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε. Είναι 6 κανάλια Πανελλαδικής Εμβέλειας, έτσι, τα οποία έχουν πάνω από 400 εργαζόμενους, που είναι το δικό μας όριο και μας έλεγε και ο κύριος Μητσοτάκης ότι κακώς το βάζουμε. Και βεβαίως 2.300 εργαζόμενοι στην ΕΡΤ. Αυτή ήταν η πραγματικότητα, η τηλεοπτική την οποία παραλάβαμε. Αυτή την πραγματικότητα τηλεοπτική παράδοσαμε. Συν, θα σας έλεγα, μία πολιτική την οποία χαιρόμαστε που την συνεχίζει η παρούσα κυβέρνηση, την πολιτική της επιδότησης για τη δημιουργία οπτικοακουστικών παραγωγών. Για το ΕΚΟΜΕ, λέτε. Βεβαίως, το ΕΚΟΜΕ, το οποίο το ξεκίνησε το Υπουργείο μας μαζί με τον Λευτέρη τον Γκρέτσο, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά σε αυτό το πεδίο. Είναι μια πολιτική η οποία πάει πολύ καλά και πάρα πολλοί κόσμος έχει μπορέσει και έχει κερδίσει και θέσεις απασχόλησης. Λοιπόν, αυτή ήταν η πολιτεία μας. Θεωρούμε ότι καλώς κάναμε, καλώς υπερασπιστήκαμε το δημόσιο συμφέρον. Θα σας έλεγα ότι και για το διαγωνισμό είμαι σε θέση να κάτσουμε να συζητήσουμε ακόμα και λεπτομέρειες. Δεν τον σχεδιάσαμε στον αέρα. Πήραμε τη γνώμη από τα ελληνικά πανεπιστήμια. Μας φέρανε εισηγήσεις. Εντάξει, για αυτό το με τον αριθμό τώρα, κύριε Παπά, όχι. Το πάμε σε αυτό. Δεν το πάω στον αριθμό. Μην προσέξτε, κύριε Σουμερίδη, μισό λεπτό. Διότι και ο αριθμός δεν έχει αποδειχθεί κάτι έξω από αυτό που εμείς λέγαμε. Είπαμε 4 άδειες στην αρχή και μόλις ολοκληρωθεί ο χάρτης συχνοτήτων, 6. Αυτή ήταν η τακτική και αυτή τη στιγμή έχουμε προκήρυξε 7 άδειες, έχουν βρεθεί 6. Και υπάρχουν βεβαίως και τα οικονομικά προβλήματα τα οποία δεν θεμελιώνουν, θα σας έλεγα, επιχειρηματικό ενδιαφέρον για να γίνει η επένδυση. Άρα την δημοπρασία αυτή τη σχεδιάσαμε βάσει εισηγήσεις των ελληνικών πανεπιστημίων και βεβαίως, ξέρετε ποια εταιρεία ανέπτυξε το λογισμικό για να γίνει δημοπρασία? Η εταιρεία η Singular Logic που κάνει τις εκλογές. Άρα ήταν κρίσταλο αυτός ο διαγωνισμός, δεν έμπαζε από πουθενά και γι' αυτό δεν μπόρεσαν πραγματικά να θεμελιώσουν κάτι άλλο. Κύριε Παπά, να πάμε λίγο στα του ΣΥΡΙΖΑ. Είστε το κόκκινο πανί για την κυβέρνηση, για τη Νέα Δημοκρατία. Κάθε Κυριακή έχουμε νέες ανακοινώσεις που ζητούν επιπίνακι το κεφάλι σας. Το ερώτημά μου είναι το εξής όμως. Εντός του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς αναλάβατε σε εκείνο το πολιτικό συμβούλιο την πολιτική ευθύνη για ζητήματα ύφους και ουσίας. Αν ζητάνε το κεφάλι του κυρίου Παπά και στο ΣΥΡΙΖΑ. Αναρωτιέμαι, στο ΣΥΡΙΖΑ Μάλιστα. Έχετε τη στήριξη όλου του κόμματος? Σας παραπέμπω στις συλλογικές μας αποφάσεις, στην ομιλία του Προέδρου
και στην αποφασιστικότητά μας να τα βάλουμε με όσους αυτή τη στιγμή απειλούν να γυρίσουν τη χώρα πάρα πολλά χρόνια πίσω. Όσοι άκουσαν την ομιλία του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στην Κεντρική Επιτροπή Ανασυγκρότησης, μάλλον θα το πω αλλιώς, κάποιοι την άκουσαν και τη διάβασαν ως πλήρη στήριξη, άλλοι την άκουσαν και τη διάβασαν ως στήριξη με εχμές. Εσείς πώς την διαβάζετε και ποια είναι η σχέση σας σήμερα με τον πρόεδρο του κόμματος? Και εγώ και τα άλλα στελέχη έχουμε άριστες σχέσεις, πάρα πολύ στενή συνεργασία και είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να αποκαλύψουμε και το ποιες είναι και οι στρατηγικές και οι τακτικές της Νέας Δημοκρατίας. Νομίζω ότι όποιος άκουσε και τον Αλέξη τον Τσίπρα και είδε και τις συλλογικές μας αποφάσεις έχει καταλάβει. Μάλιστα. Πάμε τώρα να ανοίξουμε και το φάκελο οικονομίας, γιατί είστε το μεάρχη σε αυτόν. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να προσθέσετε επί του εσωκομματικού, κύριε Σουρμελίδη. Όχι. Α, εγώ δεν έχω, κύριε Σουρμελίδη. Εσείς θα έχετε να προσθέσετε κάτι επί του εσωκομματικού? Ο κύριος Σουρμελίδης, αν θέλει να ρωτήσει. Αν είναι να σας πιέσω. Αν θέλουν το κεφάλι σας επίνα και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Τι άλλο να ρωτήσουμε? Αυτό απαντήθηκε. Απαντήθηκε. Ναι. Λοιπόν, πάμε στην οικονομία. Αν θυμάμαι καλά, είδα μία ανακοίνωση σας χθες που ζητάτε να πάει το πόρισμα Πισαρίδη στην Βουλή. Mm-hmm. Το πόρισμα Πισαρίδη, κυρίες και κύριοι, για να το θυμίσουμε, είναι το πόρισμα που θα κρίνει την αναπτυξιακή στρατηγική, θα καθορίσει μάλλον την αναπτυξιακή στρατηγική του τόπου για τα επόμενα χρόνια, εν όψη και των χρημάτων που θα λάβουμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, οψέποτε αυτά έρθουν. Γιατί, κύριε Παπά, δεν θέλετε που ένας νομπελίστας μπαίνει στη διαδικασία να ασχοληθεί με την ελληνική οικονομία, να βάλει κάτω τις γνώσεις του και να εκπονήσει ένα σχέδιο? Καταρχήν πρέπει λίγο να αποστούμε από την παράδοση ότι θα αποφασίσουν οι τεχνοκράτες για το ποια οικονομική πολιτική θα ακολουθηθεί. Θα υπάρχει πολιτική ευθύνη και θα γίνουν πολιτικές επιλογές. Διαβάζουμε δημοσιεύματα τα οποία μιλούν για εισηγήσεις περί ιδιωτικοποίησεων ραγδαίων της δημόσιας περιουσίας και ιδιωτικοποίησης του ασφαλιστικού συστήματος. Η αξιοποίηση των 32 δις είναι μια διαδικασία η οποία υπερβαίνει το συνταγματικό βίο αυτής της κυβέρνησης. Συνεπώς, έχουμε κάθε λόγο να ετούμεθα να έρθει αυτό το ενδιάμεσο πόρισμα στη Βουλή. Και όχι να έρθει όταν έχει ολοκληρωθεί και ούτε να το περιμένουμε και εμείς εκπρόσωποι του ελληνικού λαού ως χρυσό φασόλι που θα πέσει από τον ουρανό και θα μας πει τι θα κάνουμε με τα λεφτά τα οποία θα είναι διαθέσιμα με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δηλαδή, και εδώ η κυβέρνηση πρέπει να κάνει ξεκάθαρες τις θέσεις της. Δεν γίνεται έτσι να κρυβόμαστε πίσω από τους ειδικούς. Δεν είναι σαν την πανδημία. Δεν είναι ο Πισαρίδης ο αντίστοιχος Τσιόδρας. Για να μην κοροϊδευόμαστε. Στην οικονομία γίνονται πάρα πολύ σκληρές πολιτικές επιλογές που έχουν αποτελέσματα. Και εδώ πέρα θα αναμετρηθεί ο καθένας με το βάρος των απόψεων και των επιλογών του. Ναι, αλλά θα μου επιτρέψετε, επειδή πράγματι η οικονομία είναι μετρήσιμο μέγεθος πάντα, ο κόσμος φαίνεται πως ακόμη, τουλάχιστον στις δημοσκοπήσεις, επιλέγει τη Νέα Δημοκρατία και μπορεί στα ποιοτικά στοιχεία να εμφανίζει φόβο για την ανεργία, για το οικονομικό μέλλον, αλλά φαίνεται πως και πάλι η κυβέρνηση δεν χάνει από αυτό. Ναι, επιτρέψτε να σας πω, θεωρώ ότι οι δημοσκοπήσεις οι οποίες δημοσιεύονται δεν αποτυπώνουν το κλίμα το οποίο αυτή τη στιγμή διαμορφώνεται στην ελληνική κοινωνία. Αυτά τα λέγατε και προεκλογικά, κύριε Παπά. Ναι, και αποδείχθηκαν, διότι προεκλογικά μας λέγανε ότι θα πάρουμε 22% και πήραμε 32%. Επιτρέψτε μου, κυρία Γιάμαλη. Άρα υπάρχει κάποια συστηματική υποεκτίμηση στη δυναμική του ΣΥΡΙΖΑ στις δημοσκοπήσεις, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρει να κερδίσει, είτε δεν καταφέρει να κερδίσει. Μάλιστα. Αυτό συνέβαινε. Δηλαδή στις δημοσκοπήσεις των τελευταίων ημερών ήμασταν ο λίγων πάνω από το 20. Μας βγάζανε και πήγαμε στο 32, πράγμα που δεν το περίμεναν. Θυμάμαι εγώ χαρακτηριστικά ότι όταν μπαίναμε στα πρώτα πάνελ τη νύχτα των εκλογών, οι φήμες οι οποίες πηγαίνανε δεξιά και αριστερά λέγανε ότι θα πάρει 42 η Νέα Δημοκρατία και 22 εμείς. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, κλείνουμε αυτή την παρένθεση. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς βρίσκεται σε εξέλιξη μια πάρα πολύ δραματική ύφεση στην ελληνική οικονομία, η οποία έχει ως πηγή πρώτον κατά ένα μέρος το διοικητικό κλείσιμο συγκεκριμένων κλάδων, αλλά ως θεμέλια, θα σας έλεγα, αιτία, την κυβερνητική αδράνεια. Η κυβερνητική αδράνεια... Δηλαδή μπορούσε να κάνει πράγματα που δεν έκανε. Ναι, απολύτως. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Η Πορτογαλία, για παράδειγμα, ζήτησε και πήρε έγκριση από την Κομισιόν για ένα πρόγραμμα εγγυήσεων σχεδόν 15 δις. Η Ελληνική Δημοκρατία 2 δις. Έτσι, παρόλο που όλες οι αναλύσεις στην αρχή του κορονοϊού λέγανε ότι κινδυνεύει η ελληνική οικονομία. Γιατί έχει πάρα πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στηρίζεται πολύ στον τουρισμό. Και αντί να βγάλουμε τα μπαζούκας, βγάλαμε τα φυσοκάλαμα. Σας καλώ
στο ρεπορτάζ το οικονομικό, να δείτε ποια είναι η κατάσταση με τα προγράμματα εγκυοδοσίας των επιχειρήσεων. Μιλάμε για την απόλυτη και παταγώδη αποτυχία. Μιλήστε με τους εκπροσώπους των φορέων. Εγώ είχα την... Το λένε και πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Είχα την τιμή να συμμετέχω σε πάνω από 40 τηλεδιασκέψεις που οργανώσαμε κατά τη διάρκεια και του lockdown με τοπικούς φορείς, επιμελητήρια, εμπορικούς συλλόγους κτλ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πάνδημο αίτημα να οικοδομηθούν εργαλεία τα οποία λειτουργούν. Αυτή τη στιγμή μόνο 5 με 7, άντε 10% των επιχειρήσεων των ελληνικών να αποκτήσουν πρόσβαση σε οποιοδήποτε μέτρο στήριξης. Επ' αυτού, κύριε Παπά, έχω την αίσθηση πως έχετε πάρει στην πλάτη σας ως τομέα της οικονομίας τη μεσαία τάξη. Μία τάξη την οποία η αλήθεια είναι δεν είχατε χαϊδέψει πολύ ως κυβέρνηση. Κάθε άλλο. Αυτή η στροφή είναι ψηφοθυρική ή είναι αλλαγή γραμμής? Ακούστε, κυρία Γιαμάλη, πρέπει να είμαστε σαφείς. Εμείς κυβερνήσαμε παραπάνω από 3 χρόνια με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη. Λόγω μνημονίας. Εφαρμόσαμε και μέτρα τα οποία θα θέλαμε να μην έχουμε εφαρμόσει και βεβαίως υπάρχουν κοινωνικά στρώματα τα οποία πιέστηκαν περισσότερο από όσο θα έπρεπε ενδεχομένως. Προσέξτε να δείτε όμως. Ακόμα και με πολιτικές που δεν θέλαμε να εφαρμόσουμε. Και το θυμάται αυτό ο ελληνικός λαός, το περίσσευμα επέστρεφε στον κόσμο. Με το κοινωνικό μέρισμα. Βεβαίως, με το κοινωνικό μέρισμα το οποίο ξανάμπαινε. Τώρα, αυτή τη στιγμή, ποια είναι η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης? Η κεντρική επιλογή της κυβέρνησης είναι πραγματικά να τσακίσει τη μεσαία τάξη. Να αφήσει την ύφεση να εξελιχθεί, να κλείσουν εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις, να συγκεντρωθεί η οικονομική δραστηριότητα ακόμα περισσότερο και σε αυτό θα σας έλεγα, σε αυτή τη στρατηγική, κεντρικό ρόλο παίζουν δυστυχώς οι τράπεζες, οι οποίες αναδεικνύονται στο μεγάλο ασθενή της ελληνικής οικονομίας. Αποκλείουν τις επιχειρήσεις μας, ακόμα και για εγγυημένα από το κράτος δανειοδοτικά προγράμματα, και αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, εγκληματική επιλογή. Για την επιστρεπτέα προκαταβολή, ας πούμε. Η επιστρεπτέα προκαταβολή είναι απευθείας κρατικό δάνειο, δεν διαμεσολαβείται από τις τράπεζες. Για το ΤΕΠΗΧ και για το πρόγραμμα του κορονοϊού, εκεί πέρα έχουμε απορρίψεις σοριδών. Σοριδών. Είναι μόνο το 5 με 7% των επιχειρήσεων. Ο φιλόδοξος στόχος της κυβέρνησης είναι 12.000 επιχειρήσεις, λέει, στο τέλος, να πάνε σε αυτά τα προγράμματα και να επιδοτηθούν. Πάρα πολλές από αυτές τις επιχειρήσεις συλλέγουμε πληροφόρηση και στοιχεία. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες πραγματικά δεν τα χρειάζονταν αυτά τα λεφτά. Και βεβαίως τώρα έχουν, θα σας έλεγα, απονευρώσει και την αναπτυξιακή τράπεζα. Και μένει να δούμε τι θα γίνει και με την εφαρμογή του μέτρου των μικροπιστώσεων. Κύριε Σουρμαλίδη, και αυτό θα είναι το τελευταίο μας ερώτημα. Το θέμα είναι ότι η κυβέρνηση λέει πως πρέπει να γίνουν βήμα-βήμα όλα αυτά, διότι έρχεται τώρα, βλέπουμε, υπάρχει μια ανησυχία. Δεν ξέρουμε τι μέτρα θα ληφθούν. Με το άνοιγμα του τουρισμού βλέπουμε ότι υπάρχει και αύξηση κρουσμάτων. Και πίσω μπρος έχουμε και αλλαγή. Και η κυβέρνηση λέει ότι πρέπει να το κάνουμε βήμα-βήμα και να είμαστε προσεκτικοί και σόφρονες. Και όχι να τρέχουμε να σπαταλάμε χρήματα, διότι δεν υπάρχει το λεφτόδεντρο και όλα αυτά. Διαφωνώντας με την πολιτική σας, με την πρόταση σας, αν πάση περιπτώσει, με αυτό που εσείς προτείνετε. Τη δεύτερη. Ναι. Ναι, κοιτάξτε να δείτε. Λεφτόδεντρα νομίζω ότι έχει δείξει ότι υπάρχουν. Αν είναι για τα σκόηλα Λυκύκου και τα μέτζη του Νεούκτη, βρίσκει χρήματα η κυβέρνηση. Αν είναι να στηρίξει τις επιχειρήσεις μας και να στηριχτούν θέσεις εργασίας, δεν βρίσκει. Λοιπόν, κληρονόμησε 37 δις από εμάς. Έχει αρχίσει και το τρώει το μαξιλάρι αυτή τη στιγμή. Και έχει αρχίσει και το τρώει, ξέρετε γιατί, για να καλύπτει τα δημοσιονομικά κενά τα οποία δημιουργεί η δική της αδράνεια. Διότι αυτή τη στιγμή η πολιτική της έχει γενικεύσει μια απεσιοδοξία. Και απεσιοδοξία σημαίνει και χαμηλή κατανάλωση και ακύρωση αποφάσεων για επενδύσεις ή προσλήψεις στο επίπεδο των εταιριών και το καθοδικό σπιράλ καλά κρατεί. Από πού θα κρατηθεί αυτή τη στιγμή η ελληνική οικονομία? Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε το μέγεθος της παράνοιας όταν σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο αποφασίζουν τα δημόσια έργα τα οποία εμείς είχαμε δρομολογήσει, τους είχαμε εξασφαλίσει χρηματοδότηση, αποφασίζουν να μετακινήσουν για 2-2,5 χρόνια μετά. Δημόσια έργα τα οποία στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε, θα δημιουργούσαν, λέει, 40.000 νέες θέσεις εργασίας. Κύριε Παπά, η συνέντευξή μας έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν απόψε μαζί μας. Νομίζω ότι ρίξαμε φως σε αρκετά θολά σημεία.
Οπότε... Και όταν κάνετε και τις δικές σας ενέργειες, ελπίζουμε να σας έχουμε πάλι για να μας τις πείτε. Εδώ να τις προαναγγείλετε, εμείς όμως θα είμαστε. Τώρα αυτό το αποκλειστικό δεν μπορώ να το... Όχι, όχι, να μας τις εξηγήσετε μετά. Ωραία. Κύριε Παπά, να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Εμείς, κυρίες και κύριοι, πάμε σε ένα πολύ σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε με το πολιτικό μας πάνελ για να πιάσουμε εθνικά, οικονομία, τουρισμό, πανδημία.